Καλή σας μέρα, καλή Πρωτομαγιά. Καλημέρα επίσης κύριε Σπουργέ. Σας πετυχαίνω στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, μόλις τελείωσε η ομιλία και αρχίσανε τα τραγούδια, τα εργατικά τραγούδια. Μια μεγάλη συγκέντρωση παρά τις ημέρες τέλος πάντων αυτές, όπου οι γιορτές ήταν ένας παράγοντας που αν θέλετε δεν επέτρεψε την πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Όμως είναι γεμάτη την πλατεία, περίπου στις 10.000 κόσμο. Και αυτό δείχνει τέλος πάντων ότι ο κόσμος παίρνει θέση σε σχέση με το κίνημα, αν θα είναι σε μια τακτική γραμμή και διεκδίκηση ή θα, αν θα είναι με το συμβιβασμό και την υποταγή στα κελεύματα των πολιτικών κομμάτων που υπηρετούν την αστική τάξη και την ανάγκη. Θα έρθουμε σε αυτά. Να σας ρωτήσω πρώτα ότι όλα ξεκίνησαν από την Πρωτομαγιά του 86, όταν στα συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο. Πόσο μακριά ακούγονται αυτά τα πράγματα? Αν εξαιρέσει το δημόσιο, δεν βλέπω άλλους να δουλεύουν 8 ώρες. Ή θα είναι άνεργοι με υποαπασχόληση, με άδειες συνθήκες εργασίας, ή θα αναγκάζονται να δουλεύουν πολύ πάνω από τις 8 ώρες. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σπουρή. Δυστυχώς έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Βλέπετε, η ανάγκη των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων είναι η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς. Και αυτή την κατάκτηση, μεγάλη κατάκτηση, που τότε, αν τότε ήταν ουτοπία, φανταστείτε και κατακτήθηκε, φανταστείτε τώρα που κάποιοι λένε, μα τι 8 ώρες είναι δυνατόν να δουλεύεις σταθερό ημερήσιο χρόνο. Αυτό λέει στον κόσμο, γιατί πρέπει να συνηθίσουν με την δουλειά σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής. Ενώ να θυμίσουμε ότι χρόνια πριν το εργατικό κίνημα και στην Ελλάδα διεκδικούσε 35 ώρες στην δουλειά. Ακριβώς. Αλλά και ακριβώς. Επειδή οι νέες τεχνολογίες είναι τέτοιες που υποτίθεται ότι ήρθαν στη ζωή μας για να ελαφρύνουν. Ακριβώς. Υποτίθεται, όπως το λέτε κι εσείς, γιατί πάντα η νέα τεχνολογία αξιοποιείται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να μπορέσουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας στα κέντρα τους και βέβαια διώχνουν, απολύουν εργαζόμενους και με λιγότερο εργατικό δυναμικό μπορούν να αυξήσουν τα κέντρα τους. Και δυστυχώς, ενώ ακούμε πολλές φορές για το τέλος της εργασίας, για τα ότι η εργατική τάξη πια με τις νέες τεχνολογίες δεν μπορεί να έχει δικαιώματα και 8 ώρα κτλ., ότι μπορεί να υποκατασταθεί από τις νέες τεχνολογίες, αυτά βέβαια τα λέγανε εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές επαναστάσεις έχουμε ζήσει. Πάντως η αλήθεια ταυτόχρονα είναι, κύριε Βουλευτά, ότι δεν είναι ίδια η εργατική τάξη σήμερα. Δεν είναι κλασικοί βιομηχανικοί εργάτες. Αυτή είναι μειοψηφία πλέον. Βεβαίως, δεν είναι η ίδια η εργατική τάξη. Υπάρχει μια αλλαγή στη διαστρωμάτωση. Ωστόσο όμως η εργατική τάξη αυξάνεται, δεν μειώνεται. Σωστό είναι αυτό. Αυξάνεται. Και βεβαίως υπάρχει αυτή η διαστρωμάτωση, όπως λέτε, δεν είναι οι χειρόνακτες εργάτες, ούτε ακόμη και αυτοί οι εργάτες που ήταν στην βιομηχανία παλιότερα, και εκεί οι εργάτες σήμερα είναι εξειδικευμένοι. Και βεβαίως αυτό δεν είναι, αν θέλετε, κακό, ίσα ίσα που έτσι θα πρέπει να γίνεται. Ωστόσο όμως, το θέμα της παραγωγής, της δημιουργίας του πλούτου είναι αυτό το ποιος σήμερα τον ιδιοποιείται. Και γι' αυτό η εργατική τάξη θα πρέπει να σκεφτεί, τέλος πάντων, σε σχέση με το μέλλον της, αν μπορεί να είναι αυτό που σήμερα της έχει επιφυλάξει το κεφάλαιο, να είναι με εργασιακή ζούγκλα, να είναι πολύ φτηνή η εργατική δύναμη και να μπορεί να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά της με άλλες επιχειρήσεις, άλλους μονοπωλιακούς ομίλους, ή αν θα πρέπει η εργατική τάξη να απαλλαγεί από αυτούς που είναι εμπόδιο στη ζωή που δικαιούνται. Γι' αυτό και αυτό το σύνθημα που φωνάζουν οι εργαζόμενοι στις πορείες τους, ότι κάτι μπορείς χωρίς αφεντικά, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να γίνει συνείδηση και να οδηγήσει, αν θέλετε, τους αγώνες στην εξάλληψη και εκμετάλλευση του ανθρώπου άνθρωπου. Να σας κάνω μια ερώτηση πιο δύσκολη. Ναι. Είναι σαφές ότι το ΠΑΜΕ έχει σήμερα μια μεγάλη συγκέντρωση για ΣΕΑ, ΔΕΔΗ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και ΔΕΔΗ που τον διοργανώνουν. Μας είπε ο Μάνος ο Φραγκιουδάκης, έχει μικρή συμμετοχή. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, είστε ικανοποιημένοι ακόμα και από την αποτελεσματικότητα, την μαζικότητα
των συνδικάτων που ελέγχει το ΠΑΜΕ, που είναι πλειοψηφία στη διοίκησή του και άρα μπορεί και βάζει στόχους, ή υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα στην λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα? Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Πάντα επιδιώκουμε μέσα από τη δράση μας τα μέλη του ΚΚΕ, οι οπαδοί του, οι φίλοι, οι διάφοροι αγωνιστές, οι ριζοσπάστες, να ανασυντάξουν το εργατικό κίνημα, να μαζικοποιήσουν τα συνδικάτα, να τους δώσουν, να τους προδώσουν αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν σήμερα για να μπορούν να σταθούν από τη δυνατικότητα απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου, να βάλουν στόχους τέτοιους όπως είπα και προηγουμένως, που θα μπορούν να ανεβάζουν, αν θέλετε, θα βελτιώνουν τις θέσεις και κατ' εκτάξεις. Και βεβαίως, πέρα από εκεί, ο απότερος στόχος, όπως λέμε, η απελευθέρωσή της. Mm-hmm. Είναι βεβαίως προβλήματα. Πολλοί είναι οι παράγοντες που, αν θέλετε, έχουν πάει πίσω σήμερα το εργατικό κίνημα. Είναι καταρχήν η ίδια η αυτή τάξη, η οποία έχει βάλει τους ανθρώπους στα συνδικάτα. Στρατολογεί εργαζόμενους, εργατική αριστοκρατία, για να μπορέσει να περάσει την πολιτική της μέσα από τα εργατικά συνδικάτα. Δεν τυχαίο ότι η ΓΕΣΕ σήμερα στηρίζεται το σύνολο της αυτής τάξης από τους βιομήχανους, τους εμπόρους κλπ. Γιατί έπαιξε ένα κονδρόμικο ρόλο, αν θέλετε, την προηγούμενη περίοδο, μέσα στον κοινωνικό διάλογο. Θα σας ρωτήσω τώρα για τη ΓΕΣΕ. Ήταν η τελευταία μου ερώτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω. Πληροφορούμε καταρχήν ότι στις 6 Μαΐου θα είναι η τελική απόφαση για την προσωρινή διοίκηση. Εκεί είναι μέσα σε ένα εξάμηνο να διοργανώσει συνέδριο, έτσι δεν είναι? Το ΠΑΜΕ θα επιτρέψει να γίνει συνέδριο αν δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί? Τι θα κάνετε? Ακούστε, καταρχήν το ΠΑΜΕ δεν είναι αυτό που εμποδίζει ένα συνέδριο. Το ΠΑΜΕ θέλει ένα εργατικό συνέδριο και να φύγουν από μέσα οι ίδιοι εργοδότες. Βλέπετε, έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο πια η παρέμβαση της εργοδοσίας. Δεν τους φτάνει μόνο να έχουν τους στρατολογημένους εργάτες μέσα σε συνδικάτα και αριστοκρατία. Μπαίνουν και οι ίδιοι. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι κάτοχοι εταιριών, μιλάμε για μετόχους, για προέδρους εταιριών, για άλλους τέτοιους παράγοντες, να σας πω έτσι, που οι ίδιοι, όπως αποφασίζουν να πάρουν μέρος στην πολιτική, που είναι γνωστό όπως και εδώ στη χώρα μας πια με τις εκλογές, έτσι και στα συνδικάτα βάζουν τους δικούς τους για να μονιμοποιήσουν όλες αυτές τις κατακτήσεις τους οι εργοδότες, δηλαδή τις ανατροπές σε βάρος εργατική τάξη. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να τους το επιτρέψει η εργατική τάξη, πρέπει να το επιτρέψουν, αν θέλετε, το σύνολο της εργατικής τάξης, γιατί θα είναι ένα πολύ μεγαλύτερο εμπόδιο στους αγώνες που πρέπει να αναπτυχθούν. Συνεπώς, ευθέως θα επιτρέψετε να διεξαχθεί το συνέδριο αν δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί? Με τους ίδιους όρους, εμείς καλούμε την εργατική τάξη με μια μαζική παρέμβαση ενάντια σε αυτή την προοπτική, αν αυτή παραμείνει η ίδια, να πάρουν μέρος εργοδότες στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που, αν θέλετε, δεν μπορεί να πάμε πίσω από αυτό. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.